απειλεί η Ρωσία κίνδυνο σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ αν εμφανιστούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναμένει ότι το ένσυκτο της αυτοσυντήρησης θα επικρατήσει στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, δήλωσε στο ΤΑΣ ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέη Πολίσου. Εάν εμφανιστούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο κίνδυνος μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας θα πολλαπλασιαστεί. Δεν θέλουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι η λογική και το ένσυκτο της αυτοσυντήρησης θα επικρατήσουν τελικά στην Δύση, σημείωσε ο Ρώσος διπλωμάτης σύμφωνα με το ΤΑΣ. Υπογράμμισε ότι παρά τις προσπάθειες ορισμένων κρατών του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσουν την συμμαχία ως εργαλείο αντιπαράθεσης με την Ρωσία, η ηγεσία της, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις, κατανοεί τις πιθανές απειλές εμπλοκής του μπλοκ στην Ουκρανική σύγκρουση και προσπαθεί να διατηρήσει απόσταση σε αυτό το στάδιο. Στις 26 Φεβρουαρίου φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι εκπρόσωποι περίπου 20 δυτικών κρατών έθεσαν το θέμα της αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία κατά την συνάντηση στο Παρίσι. Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συνένεση για αυτό το θέμα. Μετά την διάσκεψη, εκπρόσωποι των περισσότερων κρατών μελών δήλωσαν ότι δεν έχουν σχέδια να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.